Φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Δήμο Χανίων, τον κύριο Γιάννη Νικηφοράκη. Κύριε Νικηφοράκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Χανιά, καλησπέρα και στην θεατιά σας. Με φόντο βέβαια την δημιουργία ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων, μια πολύ σημαντική εξέλιξη με το συγκεκριμένο έργο να εντάσσεται στο πρόγραμμα Φιλόδημος και να αγγίζει ένα προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 370.000 ευρώ, σωστά? Αλήθεια, αλήθεια. Είναι μια θετική εξέλιξη η οποία ήρθε μετά από αγώνα δρόμου που δώσαμε στα Δημοτική Αρχή από το Σεπτέμβριο παραλάβαμε. Διότι, όπως ξέρετε, και να ενημερώσω ότι ο νόμος για την ευζοία των ζώων που έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το δικό μας κράτος υποχρεώνει όλους τους Δήμους να έχουν καταφύγιο διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Ο λόγος το υποχρεώνει και γι' αυτό και η σημερινή κυβέρνηση, μπορούμε να το πούμε αυτό, ενώ στον αρχικό της προϋπολογισμό για το Φιλόδημο 2 είχε εντάξει 15 εκατομμύρια ευρώ, επειδή είδε ότι πάνω από 110 αιτήσεις έγιναν από όλη την Ελλάδα από Δήμους για την είδηση καταφυγίων αδέσποτων, αύξησε τον προϋπολογισμό περίπου πριν 2 μήνες στα 43 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος. Αυτή ήταν μια κίνηση ώστε να μπορέσει να παρέχει τη χρηματοδότηση σε όλους τους Δήμους που έχουν κάνει αιτήσεις. Ένας από αυτούς τους Δήμους, από τους 110, είναι και ο Δήμος Χανίων, που είχαμε ετοιμάσει το φάκελο μας πέρυσι το Φλεβάρι, ο οποίο έλυγε και το χρονικό διάστημα καταβολής αιτήσεων, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε τον άλλο αγώνα δρόμο που είναι η ίδρυση του καταφυγίου αυτού μετά την έγκριση του Υπουργείου και τη χρηματοδότηση 100%. Κύριε Νικηφοράκη, ναι, μπορεί να δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα με τα αδέσποτα στον Δήμο Χανίων ή είναι μια καλή αρχή? Όχι, θα δώσει μια μια οριστική λύση στην ορθή διαχείριση των αδέσποτων, δηλαδή θα μπορούν να περισυλλέγονται αδέσποτα και να γίνονται περισσότερες πληρώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι χωρίς καταφυγείο είχαμε τον περισυλλογιά μας να τρέχει να βρίσκει αδέσποτα και αν το πιάσει και πότε θα το πιάσει και πότε θα πάμε στο κτηνίατρο. Τώρα θα έχουμε ένα χώρο αναμονής αδέσποτων για να γίνονται περισσότερες πληρώσεις και μαζικές. Θα είναι ένας χώρος που θα μπορεί να το επισκέπτεται πολίτης ή επισκέπτης της Κρήτης να μπορεί να υιοθετεί ένα αδέσποτο ώστε να μειώνεται και αριθμός από τους δρόμους, να βρίσκουν δηλαδή καταφύγιο και σπίτι κάποια αδέσποτα και να μην αναγκάζεται ο κάθε πολίτης να πηγαίνει να αγοράζει. Οπότε λοιπόν έχουμε σε πρώτη φάση συγκέντρωση των αδέσποτων και ταυτόχρονα να τρέχει και το πρόγραμμα στήρωσης και υιοθεσίας. Να μπουν δηλαδή σε μία σειρά αυτά τα ζητήματα. Και θα μπορούν τα αδέσποτα να κάνουν μια καλή αποθεραπεία μετά τη στήριξη σε ένα χώρο που θα φυλάσσει και θα παρέχει τη φαρμακευτική του αγωγή. Θα μπορούμε να ελέγχουμε ζώα που έχουν κάποιους νόσους, όπως η λεϊσμάνια, που είναι νόσους μεταδοτική προς τα άλλα ζώα και στον άνθρωπο, να μπορούμε να τα περιφρούμε και να τους κάνουμε τη θεραπεία και να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης έξω στο περιβάλλον. Θα μπορούμε να διαχειρίζουμε επιθετικά ζώα τα οποία υπάρχουν σε σημεία να τα λέγουμε και να τα έχουμε σε ένα καταφύγιο ώστε να γίνεται η καθημερινή τους αυτοψία από το κτηνίατρο και να τα ελέγχει. Θα μπορούμε να περισυλλέγουμε κουτάβια που θα είναι αδέσποτα και θα κινδυνεύουν στους δρόμους από αυτοκίνητα, από ασυνείδητους ανθρώπους που βάζουν φόλες, από φαγητό, δηλαδή τροφή, να μπορούμε να τα εντάσσουμε στο καταφύγιο. Και όταν θα φτάσουν σε ένα σημείο να μπορεί να γίνει η στήρωσή τους των κουταβιών, να γίνεται και να ιδιοθετείται το σκυλί ή να επανατοποθετείται στο περιβάλλον, δεν θα είναι ένας χώρος μόνιμης εγκατάστασης. Να αναφερθούμε, κύριε Νικηφοράκη, λίγο στο χώρο. Θα είναι προσωρινής διαμονής των ζώων. Δηλαδή, να το πω ξεκάθαρα αυτό, δεν θα είναι όπως τα λεγόμενα κοινοκομεία που υπάρχουν και κλείνουν τα ζώα. Θα είναι χώρος προσωρινής διαμονής. Σωστά. Ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ξανακάντε με την ερώτηση, δεν σας άκουσα. Είναι ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων στα πρότυπα καταφυγίων που ευρεύουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως, θα είναι ένα πρότυπο και αυτό είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Και γι' αυτό στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είπαμε ότι σχεδιάζουμε μαζί με την κατασκευή του καταφυγίου να φτιαχτεί στο ίδιο χώρο και στο ίδιο οικόπεδο την ιατρική κλινική, ώστε να γίνονται και ιατρικές πράξεις. Να ήταν ένα ολοκληρωμένο
Συγκρότημα, συγκρότημα. Μια δομή. Ναι, ακριβώς, μια ολοκληρωμένη φροντίδα για τα δέσποτα ζώα που θα περιλέγονται. Έχετε καθόλου καταγράψει... Θα έχει όλες τις αδειοδοτήσεις από υγειονομικό, από κτηνιατρική υπηρεσία και θα είναι ανοιχτός εδώ και για τους εθελοντές να μπορούν να προσφέρουν το έργο φιλοζωικά σωματεία, γιατί και αυτά προσφέρουν μεγάλο έργο στην κοινωνία και στα δέσποτα. Κύριε Νικηφοράκη, ναι. Έχετε καταγράψει καθόλου τον αριθμό των αδέσποτων αυτή τη στιγμή στο Δήμο Χανίων, έχετε κάποια εικόνα? Είναι σε όλο το Δήμο Χανίων, που είναι ο μεγαλύτερος μητροπολιτικός δήμος Χανιά, στον ομό, είναι περίπου, κυμαίνονται στα 500-400 αδέσποτα με 500 σε όλο το Δήμο, περίπου. Αλλά να σας πω ότι παράλληλα αυτά η σημερινή Δημοτική Αρχή σε ένα χρόνο θητεία της, με όλες τις παροχές που είχαμε και τις χρηματοδοτήσεις για τα αδέσποτα, έχουμε περιθάψει περίπου 371 αδέσποτα ζώα σε ένα χρόνο. Έχουν γίνει 224 στηρώσεις από τα 471 και 140 υπηρεσίες. Φανταστείτε ότι τώρα που θα έχουμε και το καταφύγιο, αυτά τα νούμερα θα διπλασιαστούν και οι υιοθεσίες θα γίνονται περισσότερες και οι στηρώσεις περισσότερες. Μάλιστα. Κύριε Νικηφοράκη, βέβαια. Είναι ένα εργαλείο που θα μπορεί και ο επισκέπτης, ένας τουρίστης να έρχεται να το επισκέπτεται, να βλέπει τις δομές, να είναι ένα πρότυπο ευρωπαϊκό, όπως έχουμε συνηθίσει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Και κύριε... είμαστε σε ευχάριστη θέση που αυτά θα είναι χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο. Για πρώτη κύριε φορά, Νικηφοράκη, τα βέβαια. Αδέσποτα βρίσκουν κονδύλι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.